Μία Αλάσκα κρύβεται στα έγκατα της Κρήτης. Βάσει των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, ποια είναι τα πιθανά αποθέματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης? Τα πιθανά αποθέματα μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις περιοχές. Η μία είναι νότιο-ανατολικά της Κρήτης και αυτή είναι που ξέρουμε περισσότερο με βάση τα νέα στοιχεία από την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Γεωλογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Έχουμε επίσης μια άλλη περιοχή που είναι νοτίως της Κρήτης, που είναι η περιοχή κάτω από τη Μεσαρά, και υπάρχει μια περιοχή που είναι κοντά στα προς τη Λιβύη. Είναι τρεις διαφορετικές περιοχές οι οποίες έχουν αποθέματα. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το ένα απόθεμα. Το υπολογίζω μεταξύ 1 και 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, και τονίζω φυσικό αέριο, διότι υπάρχει μια ευαισθησία από την κυβέρνηση όταν ακούει πετρέλαιο, ρύπανση, μόλυνση. Με το φυσικό αέριο δεν έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Το φυσικό αέριο είναι καθαρό, δεν πρόκειται να μολύνει, και θα δείξω επίσης πόσο φυσικό αέριο χάνεται κάθε χρόνο επί 60 εκατομμύρια χρόνια από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Τα 3-3 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πετρέλαιο γύρω στα 19 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ισοδυναμούν δηλαδή με μία Αλάσκα. Και η Λιβύη στο κόλπο αρπαγής των ελληνικών πετρελαίων. Υπάρχει μια σοφή ελληνική παροιμία που λέει: μάθανε ότι μπιπ, πλακώσανε και Αιγύπτιοι. Μάθανε λοιπόν ο Καντάφη και οι δικοί του ότι καθόμαστε σαν κότες να μας αρπάζουν ό,τι θέλουν Αλβανοί, Τούρκοι, Αιγύπτιοι και διάφοροι άλλοι γείτονες, και μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι της κλοπής. Όχι βέβαια ότι είναι Αιγύπτιοι οι Λίβοι, αλλά έτσι λέει η παροιμία. Και ερχόμαστε τώρα στη Λιβύη. Μια πονεμένη ιστορία. Μέχρι και η Λιβύη ξεθάρεψε μετά από αυτά και εξέδωσε ένα χάρτη παραχωρήσεων το 2005. Εδώ είναι η Λιβύη, ο κόλπος της Σύρτης, και εξέδωσε αυτόν τον χάρτη παραχωρήσεων, τον γραμμοσκιασμένο. Οι Λίβοι δεν δέχονται το καθεστώς της Γάβδου και θέλουν να κλείσουν και τον κόλπο, να θεωρήσουν τον κόλπο της Σύρτης κλειστό. Πάντως είναι προσβλητικό για τη χώρα μας η Γάβδος και ένα κομμάτι της Κρήτης να εμπίπτουν σε χάρτες της Λιβύης για έρευνες υδρογονανθράκων. Υπάρχει λοιπόν νοτιοανατολικά της Κρήτης μία Αλάσκα, η οποία μπορεί να μας φέρει σε μία αναλογία 20% να πάρει η ελληνική κυβέρνηση και 80% να πάρουν οι επιχειρήσεις που θα κάνουν την εκμετάλλευση, θα μας αφήσει ένα κέρδος σε ευρώ της τάξης των 170 δις. Εκτός βεβαίως και από τις δουλειές που θα δημιουργηθούν στην Κρήτη, θα δουλέψουν επίσης όλα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα νεόρια της Σύρου. Θα δώσουμε δουλειά επίσης στους χημικούς μηχανικούς, θα αναπτυχθεί όλη η χημική βιομηχανία, θα βγει το φυσικό αέριο, είναι η πρώτη ύλη που κάνουμε λιπάσματα, φάρμακα, και βεβαίως όλες οι εταιρείες δίνουν και ένα ποσοστό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως έδωσε τώρα η BP στη Λιβύη, στο Πολυτεχνείο της Τρίπολης, έδωσε 50 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα που έρχονται είναι τεράστια. Με τη Λιβύη τα πράγματα δεν είναι επίσης καλά. Ενώ εμείς δεχτήκαμε να κλείσουν τον κόλπο της Ύδρας και η οριοθέτηση να αρχίζει από αυτό το σημείο, δυστυχώς οι Λίβοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα της νήσου Γάβδου που βρίσκεται νότια της Κρήτης. Έχουμε φυσικό αέριο να μας σώσει. Με τα νέα στοιχεία λοιπόν έχουμε ακόμα πιο θετικά νέα σε σχέση με τα αποθέματα. Ναι, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε με τον κύριο Χαρδαβέλα, τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφός μου ο κύριος Κονοφάγος, μιλούσαμε για 300 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Μιλάμε χίλιες φορές παραπάνω. Μόνο το ανακοίτασμα. Όχι κάτω από τη Μεσαρά, όχι το κοίταμα της Λιβύης.
πιθανόν να είναι 6-3. Για να σας δώσω ένα μέτρο να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή η Αλγερία έχει 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Εμείς πιθανόν να έχουμε 6. Δηλαδή είμαστε περισσότερο από την Αλγερία. Και αυτό το φυσικό αέριο για μας είναι πλεόνασμα. Αυτό το φυσικό αέριο θα φύγει κατευθείαν προς την Ευρώπη. Άρα θα έχουμε τεράστια αποθέματα και εποφελία της Ευρώπης. Δηλαδή αλλάζει όλο το σκηνικό πλέον αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το γεωπολιτικό πλέον. Εάν προσθέσουμε και τα αποθέματα της Κύπρου, αλλάζει όλη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν βάζω την Αίγυπτο και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στη μέση. Το Ισραήλ, από ό,τι μαθαίνω, και πρότεινε στον Πρωθυπουργό το δικό μας να κατασκευάσουν αγωγό φυσικού αερίου που θα παίρνει το φυσικό αέριο του Ισραήλ και θα το διοχετεύει στην Ευρώπη. Έχει βγει η Μπρέντα Πίρς, η εκπρόσωπος της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Αμερικής, και έχει πει ότι θα πρέπει να προσέξουμε την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει τις πιθανότητες να έχει τεράστια αποθέματα σε φυσικό αέριο, οπωσδήποτε μεγαλύτερα από αυτά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συγκρίσιμα με αυτά της Ρωσίας. Αυτό το πράγμα αλλάζει τελείως όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Οι δορυφόροι βλέπουν τεράστια κοιτάσματα στην Κρήτη. Πού καταλήγουν οι εντατικές μελέτες τις οποίες έχετε κάνει νότια της Κρήτης? Όπως σας είπα πριν, βλέπουμε πάρα πολλές αναλογίες, αντιστοιχίες και δυνατότητες παρόμοιες με αυτές που είδαμε στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Εδώ τι βλέπετε στο χάρτη? Βλέπετε ότι όλος ο χώρος, όλες αυτές οι σκιές εδώ είναι, και οι γραμμές είναι γεωφυσικές έρευνες, σεισμικές ή άλλες, με αεροφωτογραφίες, αερομαγνητικές μετρήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και δορυφορικές καταγραφές. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα βλέπουμε επίσημα, όπως καταγράφονται και δίνονται στον τύπο, γύρω από την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκείνο όμως που διαπιστώσαμε σαν ομάδα εργασίας εμείς είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Με άδεια της Αιγύπτου, της Λιβύης, του Ισραήλ και της Κύπρου έχουν σαρωθεί όλος ο ελληνική αποκλειστική ζώνη. Τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε, τα αξιολογούμε μαζί με τους συνεργάτες μας του εξωτερικού και βλέπουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και εδώ με κόκκινο βλέπετε την περιοχή που αυτή τη στιγμή μελετάμε συστηματικά. Άρα υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην ελληνική αποκλειστική ζώνη, τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά και πρέπει να μελετηθούν από τους Έλληνες, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Καλό παιδί είναι. Είναι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε, παρακαλώ. Είναι να τρελαίνεσαι. Εγώ δηλαδή όταν έλεγα τα στοιχεία αυτά και έλεγα τεστ.